Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Θα δείτε τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, κοντά μας. Θα τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στον κύριο Αμανατίδη, που είναι εδώ. Πρωινή καλημέρα, κύριε Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Υπουργό. Οι συνάδελφοί μας, ο Νίκος Σβέρκος και ο Μπάμπης Παπαναγιώτου, επίσης παρόντες εδώ. Καλημέρα. Είναι βάρδια σήμερα. Βάρδια αυτή, λίγη, μόλις λίγη και η δικιά μας. Να κάνουμε τώρα. Αρχίζει από τις 6 το πρωί και λίγη στις 10. Όχι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Όχι με τις ίδιες, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρίου, όμως στην Αγία Βαρβάρα, να δούμε αυτή την εγκληματική ενέργεια που είχαμε σε βάρος ενός 64χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από χτύπημα, Σπύρο, με σιδερολοστό από έναν συγγενή της συζύγου του. Τώρα, γιατί και πώς, θα μας πεις λοιπόν τι έχει συμβεί. Έλα, Σπύρο. Δημήτρη, δεν ήταν σύζυγος, ήταν σύντροφός του και διέμεναν σε αυτό το διαμέρισμα για κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Προτού η κοπέλα φύγει από τη ζωή 2 μήνες πριν από κορονοϊό. Τα όσα σας μετέφερα προηγουμένως φαίνεται ότι επαληθεύονται και από άλλες μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Μια στιγερή δολοφονία έλαβε χώρα εδώ στη συγκεκριμένη μονοκατοικία χθες το απόγευμα γύρω στις 7:30. Η διοκτήτρια του σπιτιού ήταν η κοπέλα. Το είχε κληρονομήσει το σπίτι από τους γονείς της. Mm-hmm. Όταν έφυγε από τη ζωή η κοπέλα, ο 38χρονος Αιγύπτιος αρνούταν να φύγει, να εγκαταλείψει το σπίτι. Γεγονός που τον έφερνε σε μια διαρκή διαμάχη με τον 64χρονο θείο της, ο οποίος διαμένει σε μια μονοκατοικία λίγα μέτρα. Και τον πίεζε, τελωστόταν να φύγει από το σπίτι. Ναι. Είχε κινηθεί και νομικά εναντίον του για να μπορέσει να τον απομακρύνει από το σπίτι. Ο 38χρονος Αιγύπτιος αρνούταν πεισματικά να φύγει. Με αποκορύφωμα της σύγκρουσής τους, της διαμάχης τους, το καθοριστικό, το μοιραίο χτύπημα χθες το απόγευμα με σιδερολοστό που απέβη μοιραίο για τον 64χρονο. Μάλιστα. Να ακούσουμε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που σου μίλησε λίγο πριν, Σπυρό. Εχθές το βράδυ, κατά τις 7 η ώρα. Εκεί 7 η ώρα τον έβλεπα που μιλούσε στο τηλέφωνο και έκανε πέρα δόθες. Πήγαινε από την άλλη γωνία εκεί πέρα μέχρι στην άλλη και δεν ξέρω με ποιον μιλάγε και μετά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι το σκότωσε. Αυτό πρέπει να έγινε που πήρε την αστυνομία, πρέπει να έγινε κατά τις 9, κάπου εκεί πέρα. Και ο άνθρωπος ήταν νεκρός μέσα. Είχατε ακούσει κάτι? Όχι, δεν ακούσαμε ούτε φασαρί ούτε τίποτα. Απλώς ήρθε νομίζω να του φέρει κάτι χαρτιά. Κάτι χαρτιά δηλαδή από εισαγγελία για να βγει έξω από το σπίτι. Αυτός του έκανε αντίσταση, το περίμενε και του κοπάνησε. Αυτή την ιστορία είναι, γνωρίζετε την κοπέλα που έμενε στο σπίτι εσείς? Όχι, δεν την είχα δει, να σου πω. Την ιστορία. Δηλαδή έτσι, εδώ πέρα, τη γειτονιά δηλαδή που μένω, έχω ακούσει. Η κοπέλα είχε πεθάνει πριν 2 μήνες. Σημαντική η μαρτυρία του ανθρώπου, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε εδώ με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ, και να δούμε αυτή την ομή πραγματικά παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου στα εσωτερικά μας, στο να υποδεικνύει δηλαδή στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες ψηφοφόρους, τι θα ψηφίσουν. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, νομίζω. Καλά. Αυτονοήτως. Προφανώς δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα οποιοδήποτε να μιλάει γι' αυτό και είναι απολύτως καταδικαστέο και απρεπές. Τώρα, εγώ και που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί προσπαθεί να επιτύχει ο κ. Ερντογάν, με την έννοια ότι πιστεύει ότι έχει τόσο υψηλή δημοφιλία στην Ελλάδα. Οπότε, αν πει να καταψηφίσουν και Μητσοτάκη, οι Έλληνες πολίτες, ας πούμε, θα συγκινηθούν από την έκκληση του Ερντογάν και θα σπεύσουν να τον καταψηφίσουν. Δεν καταλαβαίνω και την λογική και τη σκοπιμότητα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πήρε την απάντηση που έπρεπε να πάρει από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Προφανώς αυτό αποτελεί μια απαράδεκτη παρέμβαση στα εσωτερικά μας. Οι Έλληνες πολίτες, καθοδήγηση, ειδικά από τον Ερντογάν, αλλά εγώ θα πω και από οποιονδήποτε, δεν χρειάζεται. Γύρισε πάντα στο παλιό του πρόσωπο, κύριε Υπουργέ. Ενώ τον βλέπαμε πιο διαλλακτικό στη Σύνοδο και πιο τέλος πάντων συζητήσιμο και πιο δυτικό, αν το θέλετε, με έναν άλλο τρόπο, εδώ ξαναγύρισε στον παλιό κακό εαυτό του. Ακούστε. Θα πω 2 πράγματα. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μια ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία θέλει να ανοίξει θέματα. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα του Ερντογάν, νομίζω ότι είναι γενικότερο ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Όμως ο Ερντογάν έχει κάποιο πρόσθετο θέμα. Ποιο είναι το πρόσθετο θέμα? Εκτός δηλαδή από το να εξυπηρετήσει αυτή την ευρύτερη στρατηγική του αναθεωρητισμού που φαίνεται ότι υπηρετεί η Τουρκία στην περιοχή, έχει οξύτατα οικονομικά θέματα. Μιλάμε τώρα για έναν πληθωρισμό της τάξης, ξέρω εγώ, λένε ο επίσημος προνοτιμός, στο 75-80%. Άλλες πηγές ανεξάρτητες
ανεβάζουν τον πληθωρισμό στο 120%. Μιλάμε για επιτόκια αυτή τη στιγμή 20%. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κανονική κατάρρευση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ας πούμε, στην Ευρώπη τώρα συζητάμε γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός στις τάξεις του 9, 10, 11% και λέμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φανταστείτε αυτό το πράγμα το 120. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια απόλυτη, μα πραγματικά απόλυτη κατάρρευση, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται με εκτυπώσεις. Τυπώνουν χρήματα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο. Και επιτίθεται στην Ελλάδα. Και ακριβώς επειδή αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο εσωτερικό ζήτημα στον Ερντογάν, νομίζω ότι η αύξηση επιθετικής ρητορικής, η οποία είναι κάτι αρκετά προσφυλές προφανώς στο τουρκικό εκλογικό σώμα, για να το λέμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, εδώ τώρα δεν αφήνουμε το τουρκικό εκλογικό σώμα απ' έξω. Η ανθεληνική ρητορική στην Τουρκία προφανώς έχει μία απήχηση. Πώς τουλάχιστον σε κάποια στρώματα εκλογικά. Άρα λοιπόν παίζει αυτό το χαρτί. Τώρα θεωρώ ότι επί του παρόντος η όλη υπόθεση αυτή φαίνεται ότι έχει βρει τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά μία ισορροπία. Και από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε και πολύ σαφείς και ξεκάθαροι στη δική μας στρατηγική. Η ευρύτερη στρατηγική του Ερντογάν είναι αυτή. Η δική μας στρατηγική, πέρα από την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την υπεράσπιση, τη σταθερή υπεράσπιση των αρχών της Ελλάδος, νομίζω ότι είναι και πολύ σωστά από αυτή την κυβέρνηση υπηρετείται. Υπηρετείται η λογική της ενισχύσεως της αποτροπής. Εδώ σας λένε ότι γυρίσατε ηττημένοι στην πραγματικότητα, ότι δεν κάνατε τίποτα στο ΝΑΤΟ, ότι θα μπορούσατε να κάνετε άλλο είδους παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, να πω το εξής. Πώς πήγαμε στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ σας θυμίζω ποια ήταν η αγωνία μέχρι να πάμε στη Σύνοδο. Η αγωνία ήταν ότι εκεί θα τεθεί από τον Ερντογάν ζήτημα αποστρατικοποιήσεως των νησιών. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουσιαστικά είχε ετοιμαστεί να αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδους επίθεση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Πώς βγήκαμε από το ΝΑΤΟ. Επίσης το δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο υπήρχε ήταν προφανώς η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, πολύ μεγάλο ζήτημα για την ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της συμμαχίας. Ειδικά στην Ανατολική της Πτέρυγα. Προσέξτε τώρα. Πώς βγήκαμε από το ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν να μην έχει πει κουβέντα. Η ανησυχία ότι θα συνέδεε τα ελληνοτουρκικά με την άρση του ΒΕΤΟ να μην επαληθευτεί. Μάλιστα. Και να έχει μιλήσει μόνο για αυτά τα οποία θεωρούσε ως ζητήματα σημαντικά και δικής του προτεραιότητας με τη Φιλανδία και με τη Σουηδία. Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει. Πάπη, περίμενε να πει μια κουβέντα ο κ. Σαμανατίδης για να τους ανακρίνουμε μετά όλοι μαζί. Εμένα μου φαίνεται ως μεγάλη επιτυχία. Κύριε Σαμανατίδη, έλατε. Λοιπόν, κύριε οικονόμου, καταρχάς είναι καταδικαστέα και απορριπταία η παρέμβαση του Υπουργείου Ερντογάν. Και όπως πολύ σωστά και ο κύριος Μπορέλης είπε, ότι όλο το πολιτικό σύστημα βρέθηκε απέναντι. Από την άλλη μεριά είδαμε όμως μία, αν θέλετε, στα μέσα έτσι όπως διέρευσε εντύπωση που προσπάθησαν να δημιουργήσουν ότι αυτό το κάνει ο κύριος Ερντογάν γιατί βλέπει την επιτυχία την οποία έχει η κυβέρνηση στη Μαδρίτη. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω και νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κινήσεων του κυρίου Ερντογάν έχει σχέση στο εσωτερικό του. Ωστόσο, ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η πάγια στρατηγική της Τουρκίας, στοιχεία της αναθεωρητικής πολιτικής που έχει, όπως η γαλάζια πατρίδα, αποστρατικοποίηση νήσων, γκρίζες ζώνες κλπ. Του αναθεωρητισμού. Εκείνο όμως που προσπαθεί πάγια η Τουρκία και αυτό που έχει κάνει ουσιαστικά στη Μαδρίτη, γιατί η λέξη αγωνία από τη μεριά της χώρας μας δείχνει. Αν θέλετε, μια θέση η οποία δεν θα πρέπει να πάμε με αυτό, όχι να πάμε προετοιμασμένοι, αλλά η λέξη αγωνία εμένα μου δείχνει κάτι ελάσσον το οποίο δεν θα έπρεπε να το είχαμε. Η Τουρκία από το ΝΑΤΟ τι έχει πάρει και στις περιφερειακές, στους περιφερειακούς διαλόγους ευρωατλαντικούς ή ευρωπαϊκούς με την Τουρκία. Η Τουρκία πάντα προσπαθεί τις θέσεις τις οποίες έχει να τις βάλει στο διάλογο αυτό και είτε να γίνουν ανεκτές, είτε να γίνουν αποδεκτές. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στη Μαδρίτη γίνανε σημαντικές συναντήσεις και με τον πρόεδρο Biden, ο οποίος μίλησε για τα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, δεν έπρεπε, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην μιλήσει, γιατί και που μίλησε, ουσιαστικά επιδείνωσε τις θέσεις μας τις διπλωματικές. Και τι εννοώ. Όταν βγαίνει και δηλώνει ικανοποιημένο σαν πρωθυπουργό, γιατί γνώριζε και ο κύριο Βορύδη ότι ο πρωθυπουργό και ο υπουργό εξωτερικών, όταν μιλούν, δημιουργούν μια θεσμική μνήμη, η οποία ανακαλείται από τι άλλε χώρε όταν θα έρθει η ανάλογη ευκαιρία. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνει ικανοποιημένο με ένα μεμποράντουμ το οποίο
έρει την απαγόρευση όπλων, πώλησης όπλων από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Αυτό είναι θέμα. Mm-hmm. Όταν επίσης σε ένα μεμοράντουμ στην παράγραφο 8 και στο σημείο 7 μιλάει ότι η Σουηδία και η Φιλανδία θα έχουν θετική στάση για την ένταξη της Τουρκίας στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, εσείς σαν χώρα που με την Κύπρο βάζεις βέτο για την Τουρκία, πώς θα το υπερασπιστείς αυτό όταν έχεις βγει και έχεις πει ότι είσαι ικανοποιημένος αυτό. Και πόσο ικανοποιημένος είσαι αντί να βγεις και να βάλεις τις δικές σου θέσεις, πόσο ικανοποιημένος είσαι όταν το ξέραμε ότι είχε γίνει αυτό αποδεκτό και η αμερικανική κυβέρνηση πήγαινε στον εξυγχρονισμό των F-16 και στην αγορά καινούριων, όταν εμείς το Δεκέμβριο, μιλώντας για την αμυντική συμφωνία, είχαμε πει τον κύριο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στη Βουλή. Κοίταξε να δεις, αυτό θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μην πας με τέτοιο τρόπο υπογράφοντας μια συμφωνία επαρίστου. Και τώρα μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτό είναι fake news και δεν. Η κατάσταση δηλαδή στα θέματα αυτά, νομίζουμε ότι το χαρακτηρίσαμε πολιτικό βατρελό. Ό,τι επικοινωνιακή διαχείριση και να γίνει, οικονόμα από εδώ και μετά, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντικρούσει την πραγματικότητα. Μάλιστα. Στη Μαδρίτη δηλαδή θα έπρεπε να υπήρχε μια άλλη αντιμετώπιση. Ιτηθήκαμε εμείς στη Μαδρίτη. Και συνολικά στην εξωτερική. Εσείς αυτή την εκτίμηση έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Συνδέθηκε, κύριε οικονόμο, συνδέθηκε η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, με υποχώρηση σε ζητήματα τα οποία έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Έλα, Πάμπη. Να πάμε και στις εκλογές. Ναι. Ξεκινώντας από τον κύριο Αμανατίδη, λέτε για τα όπλα. Μάλιστα. Την πενταετία 17-22, οι πωλήσεις όπλων από τη Σουηδία στην Τουρκία ήταν στο ηλικιώδες ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από δε τη Φιλανδία, στη διετία την αντίστοιχη, ήταν 5 εκατομμύρια. Επομένως, μην δημιουργούμε εντυπώσεις ότι ξαφνικά άνοιξαν κάποιοι κρουνοί πώλησης όπλων στην Τουρκία, οι οποίοι αλλάζουν τους σχετισμούς. Στο δε μείζον θέμα με τα F-16, πέρα ότι ζητήσαν... Για το πρώτο και μετά να σας πω και για το F-16. Τα δε F-16, τα οποία είναι τα μισά, και τα υποαναβάθμιση και τα υποαγορά, τελούν υπό την αίρεση του Κογκρέσου, το οποίο δεν δείχνει ότι έχει αλλάξει. Αντιθέτως, οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξουν τη σύνθεση τον Οκτώβριο, αυτοί είναι που βγήκαν μπροστά. Ελάτε, κύριε Μαρτίδη. Και είπανε, δεν δίνουμε. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Γνωρίζετε ότι η Προεδρία Biden δεν διέκειται με τον ίδιο τρόπο όπως διέκειται η παλιότερη Προεδρία ως σε σχέση με την Τουρκία. Άρα το ότι η Προεδρία Biden πηγαίνει και κάνει αυτές τις προτάσεις για μας είναι υπαναχώρηση. Ένα. Το δεύτερο όσον αφορά τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Προσέξτε, η άρση του εμπάρκου των όπλων συνδέεται με ανεξάρτητο τρόπο από την πολιτική την οποία ασκούσε η Τουρκία στα θέματα είτε των δικαιωμάτων είτε των ενεργειών που έκανε. Δηλαδή, ο συμβολισμός μπορεί να μην είναι τόσο όσο αυτό που λέτε, αλλά σε συμβολικό επίπεδο η Τουρκία ξεπλένεται για τις δράσεις της, τις οποίες έχει τις παράνομες στο Νίκος εξωτερικό, γιατί το εμπάρκο βασιζόταν εκεί. Πώς δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θα ζητήσει από την Γερμανία να μην πουλήσει υποβλήθεια αεροπλανοφόρο από την Τουρκία. Είναι τελείως άλλη κουβέντα αυτή. Έλα, τελείως άλλη. Νομίζω ότι η ερώτηση που λέμε του ενός εκατομμυρίου, νομίζω ότι μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα ο αρμόδιος υπουργός. Ναι. Γιατί κατέθεσε και ένα νομοσχέδιο αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες, με τις δηλώσεις υποψηφίων, γενικώς για όλες τις λεπτομέρειες των εκλογών. Ναι. Μήπως πάμε σε εκλογές, γρήγορα. για να γίνει ένα χρόνο πριν το τέλος της πραγματικής. Το γέλιο δεν μου αρέσει το κύριο Βορύδη. Εγώ πάντως θα απαντήσω με παροιμία. Τι? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Συγγνώμη τώρα. Για να μας πει και ο υπουργός. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα όσο στον χρόνο των εκλογών ισχύουν τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και κανείς δεν μπορεί να προσθέσει και να αφαιρέσει τίποτε για έναν απλό λόγο, τον οποίο νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί τα έχει πει όλα. Όχι, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος έχει αυτή την προνομία. Εμείς όλοι κάνουμε τώρα εκτιμήσεις, ναι, συζητήσεις, σκέψεις. Αλλά το συνταγματικό προνόμιο του καθορισμού των χρόνων των εκλογών να έχει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Επομένως τώρα εκεί είναι. Τώρα ο Πρωθυπουργός όλοι ξέρουμε τι έχει πει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Έχει πει ότι η επιθυμία του είναι να πάει στα τέλη της άνοιξης του 2023. Ναι.
Ταυτόχρονα όμως, για να πω την πληρότητα της δηλώσεως του, έχει πει και ότι από την άλλη μεριά κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την απόφασή του είναι το κατά πόσον, κατά πόσον υπάρχει ένα κλίμα με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε ή αναπτύσσεται μια έντονη τοξικότητα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον ευρύτερο διάλογο που θα γίνει. Το εκλογικό νομοσχέδιο, αυτό που συζητάμε τώρα δηλαδή στη Βουλή, η αλήθεια είναι ότι ως βασικό του πυλώνα, ως βασικό του άξονα, έχει εφαρμοστικά μέτρα για κάτι το οποίο είναι σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, δηλαδή τι, με ένας αμεσοδημοκρατικός θεσμός με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και έπρεπε να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Και αυτό κάνουμε. Βεβαίως, η αλήθεια είναι, και σωστά το εντοπίζει ο κ. Βέρκος εδώ, ότι υπάρχουν και μια σειρά από διατάξεις εσωτερικής, αν θέλετε, εκλογικής νομοθεσίας, οι οποίες προέρχονται από τη Διεύθυνση Εκλογικών και στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιοι εξορθολογισμοί, κάποιοι βελτιώσεις, κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκλογική νομοθεσία. Αλλά να πω το εξής. Πάντως, τώρα 3 του μηνός, συγγνώμη, 7 του μηνός, 7 του μηνός, ξεκινάμε και τυπικά το τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εξαρτημένου όλη η δουλειά εκλογική, όλη η δουλειά εκλογική πρέπει να γίνει. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να... εκλογές και μετά, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι λένε όλοι, και δεν διαψεύστηκε, για να πάρει την υπόσχεση για τα F-16 ο κύριος Ερντογάν, δέχτηκε μια ισχυρή σύσταση από τον κύριο Μπάιντεν, που είχε γίνει και στη σύγκριση του Βερολίνου, θυμίζω αυτό, να υπάρξει ένα ήσυχο καλοκαίρι. Ναι. Αυτό το ήσυχο καλοκαίρι, εφόσον επιβεβαιωθεί, διευκολύνει τις εκλογές ή όχι? Κοιτάξτε τώρα να σας πω το εξής, γιατί τώρα πολλά μπορεί κανείς να αρχίσει να σκέφτεται έτσι, και πάντως φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα εξαρτήσει, ας το πω, την απόφασή του από ένα γεγονός το οποίο πάντα θα υπάρχει ως αβεβαιότητα. Γιατί λέω πάντα θα υπάρχει ως αβεβαιότητα, διότι στην τελευταία ανάλυση δεν ξέρω τώρα τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν και ποιο συμφώνησε με τι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα πάω σε εκλογές υπό την αίρεση είναι αυτή, ή υπό την αίρεση την άλλη, ή υπό την αίρεση την επόμενη. Η πραγματικότητα είναι, για να το πούμε και αυτό, ότι και ακόμα και στην προεκλογική περίοδο η χώρα έχει κυβέρνηση. Πλην του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος αλλάζει, κατά τα λοιπά, υπάρχει κυβέρνηση με πλήρη εντολή. Με εσάς γιατί έχουν φαγωθεί από τώρα και λένε δεν σας εμπιστεύονται? Τι κάνατε? Κάτι είτε κάνει. Πάγια δεν μπορεί. Αλλάζει, όχι, λένε από τώρα. Άλλο στις μέρες εκλογών αυτό αλλάζει. Αλλά λένε ότι... δεν τον θέλουμε το βορείδι από τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό ενδεχομένως ο κ. Σαμανατής να μας το εξηγήσει, αν υπάρχει κάποιο ειδικό θέμα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί ο κ. Τσίπρας, όταν το είπε, εκείνο το οποίο είπε, δηλαδή το εξής, ότι να μας πει ο κ. Μητσοτάκης πότε θα γίνουν εκλογές, να μας το πει από τώρα, και να προχωρήσουμε σε αλλαγή και να βάλουμε υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Mm-hmm. Απλώς εκεί ενδεχομένως διέφυγε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν μπορείς να πεις όποτε θέλεις ότι θα κάνεις εκλογές, γιατί υπάρχει ο συνταγματικός περιορισμός των 30 ημερών. Έτσι. Προβλέπετε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι ξέρετε, εγώ αποφασίζω του χρόνου τον Απρίλιο θα κάνω εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Άρα εκεί ενδεχομένως, ας το πω, υπήρξε μια νομικού τύπου αστοχία. Κλείνουμε εδώ, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή είναι αδιέξοδο όλα, κύριε Οικονόμου, γι' αυτό θα πάει σε εκλογές. Και είναι η δημοκρατική διέξοδο. Ναι, κατά την εκτίμησή μου, δεν μπορεί να προχωρήσει επιπλέον. Ο λαός πρέπει να δώσει τη λύση. Ομογενείς τι γίνεται? Έχει κάτι. Α, τι ισχύει, Τι ισχύει, έχει αλλάξει? Κοιτάξτε, κάτι. Όχι, θα σας πω. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο το είπα και στην Επιτροπή Εσωτερικών προσφάτως. Ότι ναι, μεν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Ναι, μεν κάναμε και μια εκστρατεία. Η οποία ευρύτερα, και έχω παρουσιάσει στοιχεία της, είχε επιτυχία υπό την έννοια ότι παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι αυτή την εκστρατεία. Θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι? Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους γύρω στους 2.000. Μόνο. Αυτό είναι. Η προθεσμία μέχρι πότε είναι? Κοιτάξτε, η προθεσμία είναι ένα μήνα, δηλαδή το κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου, να το πω αλλιώς, οι ειδικοί εκλογικοί καταλόγοι ενημερώνονται ανά μήνα. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Άρα ένα μήνα πριν τις εκλογές. Άρα δεν περιμένεις ιδιαίτερα. Καλά, δεν θα υπάρξει. Υπάρχει θέμα, νομίζω ότι... Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει καθώς θα προκλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ναι, γιατί λίγο δεν έχουν αποφασίσει. Αλλά πάντως αριθμοί που είχαν ακουστεί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κύριε, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Πάμε εμείς και